ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα, προειδοποίησε την Ελλάδα και θα πρέπει να τα ακούσει κάθε Έλληνας. Είπε, προειδοποιούμε από εδώ αυτούς που υπερβαίνουν την θέση τους σε Κύπρο και Αιγαίο, να μην κάνουν λάθος υπολογισμούς. Τους υπολογισμούς τους, τους χαλάμε και θα τους χαλάμε. Συνέχισε. Καταρχήν εύχομαι επιτυχία σε όλους αυτούς των δυνάμεων ασφαλείας μας που εκτελούν καθήκοντα στην επιχείρηση κλάδος ελέας και ασπίδα εφράπτη. Αυτά σας τα είχα οπτικοποιήσει από έρευνά μου και τόνιζα ότι καταλήγω ότι δεν θα φύγουν από Συρία οι Τούρκοι. Σας εξηγούσα και γιατί δεν σας τα λένε. Συν της άλλης, από πέρυσι πρόπερσι έχουν ιδρύσει ιατρική σχολή. Εκδίδουν κυβερνητικά, επίσημα έντυπα, ταυτότητες και ό,τι άλλο συναθές. Συνέχισε ο Ερντογκάν. Να μην νομίσουν κάποιοι πως διαφεύγουν της προσοχής μας οι καιροσκοπικές προσπάθειες ερευνών φυσικού αερίου στην Κύπρο και οι κινήσεις στις βραχονισίδες του Αιγαίου. Όταν ο στρατηγικός μας σύμμαχος, ΗΠΑ, σαν να μην έφτανε η βοήθεια σε όπλο που παράσχει προς το IPG, δηλαδή το κόμμα που δίνει και βοήθεια σε χρήματα, προφανώς αυτό είναι κάτι που θα επηρεάσει και τις δικές μας αποφάσεις και εννοεί τους Κούρδους, αν δεν καταλάβατε. Είναι ανάγκη να είναι γνωστό το εξής. Η Τουρκία δεν είναι κράτος τσαντήρι. Ένας πεθαίνει, χίλια να στενόμαστε. Αυτό να είναι γνωστό. Συμβουλεύω τις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα νυχτά της Κύπρου, στηριζόμενες στη ελληνοκυπριακή πλευρά, να μην καθίστανται όργανα τους, να μην υπερβαίνουν την θέση τους και την λειτουργία τους. Αυτό με το ένας πεθαίνει χίλια να στενόμαστε, προημερών τόνιζε ότι ο Πορθητής ήταν 21 μόλις και άλλα ανατριχιαστικά κατά Ελλήνων πάλι. Συνέχισε μεταξύ άλλων. Οι παλικαριές τους εκεί είναι μέχρι να δούνε τον στρατό μας, τα πλοία μας και τα αεροσκάφη μας. Αυτό, τονίζω, είναι καθαρή πρόκληση. Συνέχισε. Με τέτοια σόβαρα και παιδικά βήματα δεν θα καταφέρουν κανένα αποτέλεσμα. Το μόνο που γίνεται είναι να σμικραίνουν οι δράστες, καθιστάμενοι άνευ επίπεδου. Η Τουρκία θα παρακολουθεί μέχρι τέλους τα διεθνή της δικαιώματα. Ό,τι είναι για εμάς το Άφριν, τη Συρία εννοεί και βλέπετε στα πλάνα διάφορα για να θυμηθείτε από τα ρεπορτάζ μου. Τα ίδια δικαιώματα έχουμε σε Αιγαίο και Κύπρο. Παρακαλώ, είναι δυνατόν.